Είμαι η Μαρία με ένα έκτακτο δελτίο καιρού. Από πάνω μέχρι κάτω η κατάσταση είναι τρελή. Αν δεν ακούσουμε τους επιστήμονες, τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα όταν μεγαλώσω. Ας δούμε την πρόγνωση του 2050. Το 90% των παιδιών θα επηρεαστεί από τα κύματα καύσωνα. Ξεχάστε τα παιχνίδια έξω. Η ξηρασία θα επηρεάσει τις καλλιέργειες σιτηρών και θα πούμε το ψωμί ψωμάκι. Όλα αυτά θα κοστίσουν στους φορολογούμενους κάπου 6-3 δολάρια και οι γονεί μου μισούν τους φόρους. Όλα αυτά που αναφέραμε προκαλούνται από την ρήπανση στην ατμόσφαιρα, που θα μπορούσαμε απλώς να είχαμε αποφύγει. Μην φοβάστε όμως, έχουμε ακόμη ελπίδα για καθαρούς ουρανούς. Εδώ βλέπουμε συστήματα καθαρής ενέργειας από ανατολικά προς δυτικά, που ανοίγουν και νέες θέσεις εργασία. Η ηλιακή ενέργεια είναι πιο φθηνή από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Από τον δορυφόρο Βλέπουμε επίση ότι το υψηλό βαρομετρικό των μεγάλων μπορεί να παρέμβει και να προστατεύσει τα παιδιά. Προβλέπονται βέβαια και πολιτικέ θύελε, αλλά σίγουρα δεν έχουν τη δύναμη του τυφώνα Φελίσια. Τη μαμά μου δηλαδή, θα σα ενημερώνουμε συνεχώ για να δούμε εάν οι μεγάλοι πάψουν να χάνουν χρόνο και τελικά λύσουν αυτό το πρόβλημα. Που λύνεται. Για εμά δεν είναι απλά ένα δελτίο καιρού, είναι το μέλλον μα.